Στο Μιλητήριο Λαστείου σήμερα στον Άγιο Νικόλα, ο τρίτη μέρα των εκλογών πέτυχε το στοίχημα για να γίνουν και στα τρία αστικά κέντρα οι εκλογές. Θεωρώ ότι ήταν ικανοποιητική η συμμετοχή τις δύο προηγούμενες μέρες, στη Σιτία και στην Ιερά Πέτρα, δεδομένου του ότι δεν έχουν πολλούς υποψήφιους στην περιοχή της Σιτίας. Ήρθαν και ψήφισαν 91 μέλη μας. Στην Ιερά Πέτρα χθες ψήφισαν 156 μέλη, ήταν αυξημένη η συμμετοχή. Δικαιολογημένα γιατί είναι και περισσότερα τα μέλη εκεί, αλλά και περισσότεροι υποψήφοι. Θεωρώ ότι πήγαμε καλά. Ήταν ένα στοίχημα αυτό να ανοίξουμε διαδικασία να πάμε και στις άλλες δύο πόλεις. Νομίζω πήγαμε καλά. Εκτιμώ ότι η δυναμική του Μιλητηρίου Λαστείου απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί επάξια στις ανάγκες που έχει μια εκλογική διαδικασία. Ναι, βέβαια. Ήταν μια συζήτηση που κάναμε καιρό. Να πούμε βέβαια ότι δεν εξαρτάται από τον πρόεδρο το που θα γίνουν οι εκλογές. Η αρχική απόφαση της Εκλογικής Επιτροπής ήταν οι εκλογές να γίνουν μόνο στον Άγιο Νικόλαο. Μετά από παρέμβαση δική μου έγγραφο που έκανα στην Εκλογική Επιτροπή, συμφώνησαν και τελικά ανοίξαμε τη διαδικασία. Θεωρώ ότι δικαιώθηκε αυτό. Οι υπηρεσίες δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στην εκλογική διαδικασία. Όλα πήγαν καλά. Ωραία. Και το αύριο τώρα για το πεδίο του νομού Λαστείου, ποιο θα είναι, κυρία Χαρτάκη, δεδομένου ότι υπάρχει ένα συνδυασμό, οπότε η ενότητα είναι και αυτή δεδομένη και εξασφαλισμένη. Βεβαίως, αυτό ήταν από την αρχή το μεγάλο στοίχημα, να έχουμε ένα ψηφοδέλτιο που να ενώνει όλους τους επαγγελματίες του νομού. Έχουμε ξαναπεί ότι τα προβλήματα είναι κοινά, δεν έχουμε χρώματα. Το πετύχαμε, έχουμε καλή εκπροσώπηση. Να δούμε τα νέα μέλη που θα προκύψουν. Αυτό είναι και το άγχος των εκλογών αυτών. Θέλω να γίνει μια σχετική ανανέωση. Νομίζω ότι θα γίνει. Να δούμε σε ποιο βαθμό. Και η επόμενη μέρα θεωρώ ότι θα είναι καλή. Νέες ιδέες, νέες προτάσεις. Θα βαδίσουμε στα βήματα που γνωρίζουμε. Μπορούμε να παραμένουμε αισιόδοξοι για το μέλλον του επαγγελματικού χώρου? Πώς το βλέπετε, πώς το χαρακτηρίζετε, ή έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε? Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά, όλοι το ξέρουμε, ότι οι εποχές είναι ιδιαίτερα δύσκολες για το επιχειρήν. Παρεμβάσεις γίνονται συνέχεια προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος. Είναι θέμα κυβέρνησης, είναι θέμα θεσμών. Πάντως προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι μέσα σε αυτό το δύσκολο κλίμα και οι ενέργειες όλων των επιμελητήριων της χώρας είναι προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος. Ωραία.